περπατώντας προφανώς κουράζεσαι, αντιμετωπίζεις πολλές δυσκολίες και υπάρχουν και ορισμένες στιγμές που σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, κάνω κάτι, τα καταφέρνω κιόλας με αυτό, για ποιο λόγο να το κάνω. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό είναι σε ένα πλαίσιο, ότι είμαστε πάρα πολύ καλομαθημένοι και γενικά προσωπικά εγώ το έκανα ότι προσπαθώντας να υπερβώ τον εαυτό μου, έβαλα κάποια όρια στον εαυτό μου, προσπάθησα να δω και εγώ τι μπορώ να κάνω, δεν ξέρω. Πολύ εγωιστικό βέβαια αυτό, δεν μ' αρέσει. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι, ήθελα να πω ότι δεν θέλω να ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που είναι κακομαθημένοι και με το παραμικρό τα παρατάνε και θα κάτσω εγώ εδώ πέρα να πάθω ό,τι πάθω, δεν με απασχολεί καθόλου, αλλά από τη στιγμή που έβαλα αυτό το στόχο για κάτι που εγώ θεωρούσα ότι θα είναι καλύτερο, έστω και πολύ μικρό, ήθελα να το τελειώσω. Τι έπαθες? Τίποτα, εντάξει, είχαν πιαστεί τα πόδια που είχαν γίνει ξύλα, λίγο κάτι φούσκες από κάτω, όχι τίποτα τραγικό, αλλά πολύ ας πούμε. Παρόλο που είχαμε τον ίδιο στόχο, αυτά ήταν πράγματα τα οποία τους απέτρεψαν το να περπατήσουμε μαζί όλη αυτή τη διαδρομή. Δεν έχει να κάνει βέβαια με εμένα και με εκείνους, έχει να κάνει με αυτό που θεωρώ εγώ, δηλαδή εντάξει, να μην μας σταματάνε τόσο μικρά πράγματα.